Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Γιώργο Μωραήτη και σήμερα έχω ένα νέο μάθημα για εσά στο Adobe Photoshop. Σήμερα θα δούμε πώ μπορούμε να βάλουμε make-up στα πορτρέτα τα οποία έχουμε φωτογραφίσει είτε μα έχουν στείλει για να τα επεξεργαστούμε. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν ότι πήρα την κοπέλα, η οποία κοπέλα ήταν αρχικά έτσι και τη έφτιαξα το make-up, δηλαδή τη έβαλα. Ε, δεν ξέρω πώ λέγονται αυτά. Ε, δεν, ξέρω απο make-up. Ε, έβαλα τέλο πάντων το make-up στα μάτια που έχουν οι κοπέλε και έβαλα και το κραγιόν. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό μαζί. Κλείνω αυτό το αρχείο, το έχω ανοίξει εδώ καθαρά. Πάμε λοιπόν, κρατάμε φυσικά σε background κλειδωμένο το layer της κοπέλας. Μπορούμε να το κάνουμε και ένα duplicate αν θέλουμε, ας το κάνουμε ένα duplicate. Command Ctrl J. Πάμε λοιπόν, layer, new layer, new fill layer βασικά και solid color. Αν το ονομάσουμε αυτό εδώ πέρα το χρώμα που θέλουμε να βάλουμε, magenta στην προηγουμένη περίπτωση, και κάνουμε κλικ στο OK. Τώρα από εδώ πέρα μέσα εγώ θα διαλέξω ένα, ένα χρώμα. Θα πάρω ένα ματζέντα έτσι, έντονο θα έλεγα. Κάνω λοιπόν κλικ στο OK. Πάω στη μάσκα μου, πατάω και αναφέρω τις, ε, τα βασικά μου χρώματα εδώ πέρα στην παλέτα μου. Και θα πατήσω Command Control Backspace, να βάψω τη μάσκα μου με μαύρο χρώμα. Πάω τώρα λοιπόν και παίρνω τη βούρτσα μου η οποία θα έχει 0% hardness και το size θα το δούμε στην πορεία πόσο δηλαδή θα θέλουμε να είναι. Κάνουμε λοιπόν κλικ, κλικ κάπου εκτός. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα, ζουμάρουμε στα μάτια της κοπέλας και ερχόμαστε με άσπρο χρώμα φυσικά. Μπορούμε να χαμηλώσουμε και το πάστη της βούρτσας να το πάμε, ξέρω εγώ, γύρω στο 30%. Και φυσικά θα γυρίσουμε το blending mode του χρώματος που βάλαμε σε soft light. Πάω λοιπόν τώρα με τη βούρτσα μου με άσπρο χρώμα. Βυσικά αν έχετε κάποια ταμπλέτα Wacom μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, το Pressure sensitive TV, όπως και το Pressure Opacity το οποίο υπάρχει. Και πάω και βουρτίζω πάνω από τα, ε, τα μάτια. Βλέπετε εδώ πέρα πώς ξεκινάει το εφέ μου και φαίνεται. Θα βάλω έτσι λίγο. Πάμε και λίγο πιο πάνω βασικά από το μάτι, πάμε κάπου εδώ. Μπορούμε να βάσουμε και το πάστι λίγο περισσότερο αν θέλουμε. Στο 40%. Βορτιτζίζουμε λοιπόν. Βλέπετε τις πόσο ωραία ξεκινάει το εφέ μας. Πάμε και δίπλα στο άλλο μας το ματάκι. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βάφουμε δηλαδή το μάτι. Βλέπετε. Πάμε και λίγο εδώ έτσι. Ωραία, πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα που κάναμε, πάμε λοιπόν Layer, New Fill Layer, Solid Color, αυτό θα το ονομάσω Cyan. Φυσικά μπορείτε και από εδώ να αλλάξετε το Blending Mode του, οπότε μπορούμε να πατήσουμε εδώ πέρα στο Mode να βάλουμε Soft Light για μεγαλύτερη έτσι ευκολία και ταχύτητα. Κάνουμε κλικ στο OK και φυσικά εγώ θα επιλέξω από εδώ τώρα ένα Cyan χρώμα, ένα κιανό δηλαδή, έτσι ανοιχτό. Κάνω κλικ στο OK. Φυσικά βλέπετε τώρα ότι το έχει πάρει όλη τη φώτο. Οπότε πάμε ομοίω όπω και πριν. Πατάμε ε, Command Control Backspace για να βάλουμε μαύρο στη μάσκα μα. Να τα κρύψουμε δηλαδή όλα. Πάμε τώρα με το άσπρο μα, το χρωματάκι και τη βουρτσίτσα που είχαμε και πριν. Και μπογιατίζουμε πάνω εδώ στα ματάκια πάλι με το κιανό. Μπορούμε να το αναβάσουμε και λίγο αυτό βέβαια γιατί είναι πιο ανοιχτό χρώμα. Και ερχόμαστε εδώ πέρα. Βλέπετε έτσι, πώς κάνουμε blending τα δύο χρώματα μαζί ουσιαστικά για να δείξουμε α, κάτι έτσι ωραίο σαν αποτέλεσμα μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώμα θέλετε μπορείτε να πειραματιστείτε κι άλλο με το opacity και στο layer αλλά και στη βούρτσα ερχόμαστε και από εδώ και βάφουμε το ματάκι Αν κάπου δεν μας αρέσει φυσικά μπορούμε πάντα να γυρίσουμε στο μαύρο μας χρώμα και να πάμε πάλι εδώ και να αφαιρέσουμε από τα βλέφαρα, δηλαδή να αφαιρέσω το χρώμα μου. Πάω φυσικά, γυρνάω πάλι πίσω στο λευκό μου το χρώμα με το χ στο πληκτρολόγιο, βάφω. Ίσως και πάνω από το ματζέντα έτσι, έτσι ωραία, έτσι αυτό το ωραίο χρώμα. Πάμε και δίπλα, Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και τώρα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στις μάσκες, πάμε λοιπόν ρούτα στο ματζέντα μου, θα πάω Filter, Blur, θα του βάλω ένα Gaussian Blur και φυσικά θα δω έτσι, δεν το βάλω τόσο πολύ φυσικά, θα το βάλω κάπου να κάνει έτσι ένα ωραίο blend α, γύρω στο, θα δούμε 10%, θα δούμε ένα 8%, 8 βασικά πίξελ, συγγνώμη, νομίζω είναι μια χαρά εδώ, κάνουμε κλικ στο OK, θα πάω να κάνω ακριβώ το ίδιο, δηλαδή, θα πάω στη μάσκα του κιανού μου Θα πάω filter, blur, gaussian, blur Θα του βάλω και αυτό ένα 8 pixels νομίζω να είναι κομπλε Βλέπετε έτσι πόσο ωραίο αποτέλεσμα έχουμε δώσει Φυσικά μπορούμε να τονίσουμε περισσότερο αν θέλετε χρησιμοποιώντας πιο έντονα χρώματα εδώ πέρα και μπορούμε φυσικά πάντα να αλλάξουμε τα χρώματα έτσι, με αυτή την τεχνική γιατί τα έχουμε σε solid color layers οπότε μπορούμε με διπλό κλικ πάνω στο ε, χρώμα μας να έρθουμε και να το αλλάξουμε δηλαδή μπορούμε να βάλουμε κόκκινο Βλέπετε που αλλάζει και εδώ. Μπορούμε να βάλουμε μπλε. Και έτσι δυναμικά μπορούμε να αλλάξουμε το make-up του μοντέλου μας. Πάρα πολύ ωραία. Και γίνεται αυτό φυσικά και στο Cyan. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε ε, στρασάκια θα έλεγα στο, στο make-up. Φυσικά μπορείτε να δοκιμάσετε να... Βάλετε ό,τι χρώματα θέλετε και ό,τι εφέ θέλετε πάνω εδώ. Απλά εγώ σα δείχνω έτσι μια βασική τεχνική. Πάμε λοιπόν και κάνουμε ένα νέο layer. Πάμε πάνω από όλα καταρχήν. Πάμε layer, new fill layer, pattern. Α, το ονομάζω εδώ πέρα ξέρω εγώ strass. Και θα το γυρίσω το mode του σε overlay. Και κάνω κλικ στο OK. Πάμε τώρα εδώ πέρα, ανοίγουμε τα pattern μας. Και από το γραναζάκι θα φορτώσω τα nature patterns. Θα κάνω OK. Και θα επιλέξω. Ε, μπορείτε να φυσικά να δοκιμάσετε ό,τι θέλετε από εδώ. Εγώ θα επιλέξω αυτό εδώ. Και φυσικά θα το κάνω πάρα πολύ χαμηλό. Scale, δηλαδή γύρω στο 40%. Βλέπετε έτσι. Γύρω στο 30% ενδεχομένω. Νομίζω εδώ είναι πολύ καλύτερα. Κάνω κλικ στο OK. Πάω στη μάσκα μου. Και τη βάφω και αυτή με το Control Command Backspace. Πάω λοιπόν, παίρνω το άσπρο μου, τη βούρτσα μου. Και έρχομαι εδώ πέρα. Και ξεκινάω και okay. μπογιατίζω. Και βλέπετε ότι αυτά ουσιαστικά που είναι ε, λουλούδια πρακτικά δίνουν την ψευδαίσθηση πως είναι στρασάκια που έχουμε βάλει στο make-up του μοντέλου μας. Κοιτάξτε τις πόσο ωραίο είναι. Φυσικά μπορώ να πατήσουμε πιο πολύ με, τη βούρτι, με το πενάκι μου για να το, το τονίσω πιο πολύ. Πάμε και δίπλα. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Βλέπετε έτσι. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και φυσικά πολύ ρεαλιστικό και επαγγελματικό. Ταυτόχρονα, βλέπετε λοιπόν τι έχουμε. Νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα το οποίο έχω αυτή τη στιγμή. Μπορώ ίσως να το πατήσω παραπάνω βγάζοντας το paste Pressure. Βλέπετε έτσι, βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και εδώ. Και φυσικά πάντα μπορούμε να έρθουμε και να πατήσουμε οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Δηλαδή, αν θέλω περισσότερο το Cyan μου, μπορώ να έρθω πάλι στη μάσκα του Cyan πάλι με τη βούρτσα μου την άσπρη και να έρθω από πάνω και να περάσω παραπάνω Σαϊάν Και φυσικά μετά μπορώ να πάμε και στις λεπτομέρειες δηλαδή εδώ πέρα που ε, τα φρυδάκια μου ουσιαστικά μπλέκονται με το make-up και φαίνεται λίγο ψεύτικο Μπορώ να έρθω πάλι εδώ στη μάσκα μου να κλείσω τα άλλα δύο layers να το γυρίσω σε μαύρο χρώμα, να μικρύνω αρκετά τη βουρτσίτσα μου με την αριστερή μου αγγίλη και να βγάλω έξω, βλέπετε έτσι να βγάλω έξω τα, ε, φρυδάκια Αλλά καταλαβαίνετε, είναι σωστικά απλά ε, Απλά πράγματα, μάσκε και layers. Φυσικά, αυτό θέλει προσοχή, όπω βλέπετε εδώ πέρα. Τα έχω κάνει λίγο χάλια εδώ. Οπότε θα έρθω πάλι με το λευκό μου και θα το ξαναπεράσω. Άλλωστε, δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνεται γιατί είναι μακριά. Όμω, αν θέλετε να έχετε ένα πολύ καλύτερο της αποτέλεσμα, θα του δώσετε λίγο παραπάνω αγάπη όπω λέω συνήθω και θα προσέξετε να μην βάψετε πάνω από τα φρύδια γιατί ενδεχομένω να φαίνεται λίγο off, λίγο άσχημο πάμε για που θα βάλουμε λίγο παραπάνω το σαϊάν μου ή μπορεί να βγάλω λίγο σαϊάν μου ε, μπορώ να έρθω δηλαδή εδώ πέρα με το μαύρο και με χαμηλό opacity γύρω στο 20% να αφαιρέσω λίγο και ας μεγαλώσουμε και λίγο τη βούρτσα μου με τη δεξιά μου την αγγείλη να μην φαίνεται τόσο πολύ το σαϊάν όπως δηλαδή είναι και από εδώ βλέπετε που απλά κάνει μια έτσι ένα ωραίο gradient Οπότε να έρθω εδώ και να αφαιρέσω το πολύ σαϊάν να μην φαίνεται λίγο άσχημο. Βλέπετε. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Φυσικά να το αφαιρέσω και από τα φρύδια εδώ πέρα που φαίνεται τελείω χαλιά. Βλέπετε. Πάμε τώρα λοιπόν να βάλουμε ακόμα ένα layer πάνω από το strass. Πάω λοιπόν, layer, new fill layer και πατάω pattern. Αν το ονομάζω εδώ πέρα strass 2 και αυτό θα το γυρίσουμε σε Linear Dodge Add. Κάνουμε κλικ στο OK. Θα επιλέξω ακριβώ πάλι το ίδιο pattern. OK και θα το γυρίσω πάλι 30% στο Scale. Και κλικ στο OK. Το μαυρίζω και αυτό. Πατάω το D μου για να φέρω τα βασικά μου τα χρώματα. Και πατάω πάλι Ctrl Command Backspace. Και πάω τώρα παίρνω το άσπρο μου. Τη βουλτσίτσα μου με το χαμηλό μου το opacity γύρω στο 30% Ζουμάρω φυσικά πάνω στο μάτι της κοπέλας μου Και έρχομαι εδώ πέρα και περνάω Βλέπετε για να του δώσουμε την αίσθηση ότι όντω τα θρασάκια μου γυαλίζουν Βλέπετε κοιτάξτε τι ωραίο Ποια ωραία, τι ωραία αντίθεση δίνουμε τώρα Βλέπετε έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο Βλέπετε τι έχουμε. Και φυσικά, όπω είπα και πριν, μπορείτε να έρθετε πάντα πίσω εδώ στι μάσκε σα και να μπουστάρετε χρώματα, να μπουστάρετε ε, τα στρασάκια, να μπουστάρετε οτιδήποτε θέλετε εσεί. Δηλαδή, μπορείτε να έρθετε εδώ, ας πούμε, να βάλετε λίγο παραπάνω. Βλέπετε έτσι. Φυσικά, εγώ δεν το θέλω τόσο πολύ, αλλά αυτό βέβαια είναι τελείω δικιά μου άποψη. Οπότε, εσεί μπορείτε να ε, κάνετε ό,τι μα ότι θέλετε. Άλλωστε, είναι. Ε, Δικό σα μετά, όταν μάθετε την τεχνική, μετά ουσιαστικά είναι στο χέρι σα να κάνετε οτιδήποτε θέλετε εσεί μέσα εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να δουλέψουμε με τα χίλια. Οπότε θα πάρω όλα αυτά, πατάω Shift, επιλέγω όλα τα layer, Ctrl-Command-G, και αυτό θα το ονομάσω. Θα, θα, θα το ονομάσω, αυτό εδώ, θα το ονομάσω Makeup. Πάω τώρα λοιπόν και κάνω πάλι ένα layer. Uh, solid. Πάω λοιπόν Layer, New Fill Layer, Solid Color. Θα το κάνω αυτό. Lips. Θα το γυρίσω πάλι αυτό σε Soft Light. Και κάνω κλικ στο OK. Θα πάρω τώρα ένα κόκκινο. Ένα κόκκινο έτσι απαλό, να μην είναι πάρα πολύ. Ό,τι χρώματα θέλετε σίγουρα μπορείτε να βάλετε. Κάνω κλικ στο OK. Πάω πάλι στη μάσκα μου, πατάω πάλι Delete το μου, Control Command Backspace. Βλέπετε, ουσιαστικά είναι η ίδια τεχνική, συνέχεια συνέχεια. Παίρνω το μπράσ μου με το άσπρο μου το χρωματάκι και έρχομαι και πάνω στη μάσκα μου φυσικά. Να βγάλω αυτή τη δυνατότητα, να βάλω 100% ή να το βάλουμε κάπου στο 80% το πάστι. Και ερχόμαστε και βλέπετε έτσι βγάζουμε το κραγιόν στα χείλη, δηλαδή δεν θα έχουμε παντού το εφέ μέσω της μάσκας μας φυσικά. περνάμε και από κάτω, Βλέπετε πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Βάφουμε και εδώ. Και φυσικά πάντα αν αυτό το θεωρείτε υπερβολικό σαν εφέ, μπορείτε να έρθετε να το χαμηλώσετε από το πάστε εδώ, δηλαδή μπορείτε να έρθετε να βάλετε ένα 90% ξέρω εγώ. Και πάμε πάλι λοιπόν να βάλουμε blur. Πάμε στη μάσκα μου, filter, blur και gaussian blur. Θα βάλω πάλι το 8. Φυσικά αυτό μπορείτε να δείτε εσείς από α, ουσιαστικά τις άκρες, να είναι smooth οι άκρες. Βέβαια πως αλλάζει έτσι, νομίζω κάπου στο 8 oh, που είχαμε αρχικά... αρχικά είναι μια χαρά. Κάνω κλικ στο OK και αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάναμε. Είχαμε τη φωτογραφία μας, φτιάξαμε ε, solid layers για τα χρώματα στα μάτια και στα χείλη και τα γυρίσαμε σε soft light. Μετά κάναμε μάσκα από πάνω, την βάψαμε μαύρη και με μια μαλακή βούρτσα μπογιατίσαμε εκεί που θέλαμε να έχει το εφέ τα μάτια, στα μάτια έτσι. Και από πάνω λοιπόν φτιάξαμε δύο layer με τα στρασάκια και βάλαμε το pattern αυτό εδώ πέρα το οποίο το βρείτε μέσα στην παλέτα ε, Nature Patterns τα tulips ουσιαστικά, νομίζω, το tulips λέγεται αυτό κάπως έτσι Πάμε λοιπόν, το γυρίσαμε αυτό σε overlay πάλι με τη μασκούλα μου, πάλι με την άσπρη μου βουρτσίτσα, τη μαλακή από πάνω και έβγαλε τα στρασάκια και κάναμε πάνω από αυτό ένα άλλο layer το οποίο το κάναμε Linear Dodge Add έτσι, και κάναμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και φυσικά μετά ήρθαμε, επιλέξαμε, ε, επιλέξαμε τη μασκούλα μας και κάναμε ένα filter Gaussian Blur για να μαλακώσουμε ουσιαστικά τις άκρες, για να κάνει αυτό το φυσικό και ρεαλιστικό blend μεταξύ δέρματος, μεταξύ των υπολείπων χρωμ, ε, χρωμάτων που είχαμε στην ε, φωτογραφία μας και ουσιαστικά να φαίνεται το αποτελέσμα ρεαλιστικό. Ότι η κοπέλα μας δηλαδή είχε φωτογραφηθεί όντω με το καραγιόν και εμεί δεν κάναμε τίποτα παραπάνω. Αυτό λοιπόν είναι το μάθημα για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Ήμουν ο Γιώργο Μωράητη και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο μάθημα. Γεια σε όλου.